ιστορία του διάσημου γλυφιτζουριού και πώς δέχτηκε ο Νταλή να σχεδιάσει το λογότυπό του. Ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους, λοιπόν, ο Νταλή, σχεδίασε το λογότυπο από ένα γλυφιτζούρι. Ο δημιουργός του Τσούπα Τσούπς ονομάζεται Ενρίκ Μπερνάτ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε ανάμεσα στα γλυκά. Από τη μία, ο πατέρας του που δούλευε στην εταιρεία μπισκότων La Gloria ως πολιτής και από την άλλη ο παππούς του που είχε γίνει στα μέσα του 19ου αιώνα ο πρώτος ζαχαροπλάστης που έκανε καραμέλες στην Ισπανία. Μεταξύ 1956 και 1957, ο Μπερνάτ παρατήρησε αρχικά ότι οι καραμέλες ήταν μέσα σε γυάλινα βάζα και ψηλούς πάγκους και ότι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές καραμέλας, δηλαδή τα παιδιά, έπιαναν την καραμέλα με τα χέρια με αποτέλεσμα πολλές φορές να λερώνονται. Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να καρφώσει την καραμέλα πάνω σε ένα στίκ και να τοποθετήσει τα γλυφιτζούρια μπροστά από το ταμείο. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα είχαν πιο εύκολη πρόσβαση. Αρχικά ο Μπερνάτ ονόμασε το γλυφιτζούρι του γκολ. Φαντάστηκε την καραμέλα σαν ένα είδος μπάλας και το στόμα των παιδιών σαν ένα στόχο όπου θα κατέληγε η μπάλα προκαλώντας πανηγυρισμούς. Η ιδέα όμως αυτή δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση και τότε ο Μπερνάτ προσέλαβε κάποιον για να αναλάβει την προώθηση. Ο διαφημιστής βρήκε το όνομα Τσούπς και το γλυφιτζούρι έσπασε τα ταμεία όταν κυκλοφόρησε με το νέο του όνομα. Το 1969, η εταιρεία του Μπερνάτ, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει τα Τσούπα Τσούπς στην διεθνή αγορά, ζήτησε τη βοήθεια του Νταλή. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Τσούπα Τσούπς, ο Νταλή χρειάστηκε μόνο μία ώρα για να φτιάξει αυτό το σχέδιο. Για την ακρίβεια, την ώρα που έπινε καφέ με τον Μπερνάτ. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι η συμβολή του Νταλή ήταν ελάχιστη, στην πραγματικότητα όμως ήταν αρκετά σημαντική. Η πρώτη καινοτομία που εισήγαγε ήταν η χρήση ενός μόνο κόκκινου χρώματος σε κίτρινο φόντο, κάτι που αποδείχθηκε φιέστατο. Δεύτερον, εισήγαγε ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της ταυτότητας των Τσούπα Τσούπς, το σχήμα λουλουδιών που περιβάλλει το λογότυπο. Η τελευταία και ίσως η πιο σημαντική συμβολή ήταν να τοποθετηθεί το λογότυπο στην κορυφή της συσκευασίας. Ο Νταλή είπε πως τα γράμματα θα διαβαζόταν χωρίς δυσκολία και το λουλούδι θα ήταν πολύ καλά τεντωμένο. Όλες αυτές οι αλλαγές έδωσαν στο προϊόν τη δική του προσωπικότητα. Τι όθησε όμως τα αλήθεια τον διάσημο καλλιτέχνη να αναλάβει ένα τέτοιο έργο? Τα χρήματα φυσικά. Ο Νταλή κέρδισε μία περιουσία για να φτιάξει το λογότυπο, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο. Ο Αντρέ Μπρετόν μάλιστα, για να επικρίνει αυτές τις δημιουργικές ανησυχίες του κοσμοπολίτη καλλιτέχνη, του χάρισε το ψευδώνυμο Abida Dollars. Ο αναγραμματισμός του ονόματος του ζωγράφου σήμαινε «πρόθυμος για λεπτά». Ο Νταλή είχε κατηγορηθεί από πολλούς ότι ήταν άπλιστος και πως οι περισσότερες δημιουργίες του αποσκοπούσαν μόνο στο χρήμα. Ο Μπρετόν από καιρό πίστευε ότι η τέχνη του Νταλή είχε γίνει πολύ εμπορική και ότι η αυξανόμενη φήμη του απειλούσε την ενότητα των σουρεαλιστών. Με το Abida Dollars περιγράφει αυτό που αντιλαμβανόταν ως απληστία του Νταλή για χρήματα και φήμη. Το 1996, μικρή και μεγάλη, κατανάλωναν κάθε μέρα 20 εκατομμύρια Τσούπα Τσούπς. Με πωλήσεις σε 150 χώρες και ετήσια κέρδη των 500 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μιλάμε για ένα απλό γλυφιτζούρι, αλλά για μια αυτοκρατορία φτιαγμένη από ζάχαρη.